28 του μήνα μας ανακοίνωσαν ότι προφορικά ότι πλέον 30 του μήνα είναι η τελευταία μας μέρα δουλειάς. Έπεσα στο κενό. Από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς δουλειά. Με ένα σωρό έξοδα να τρέχουν, με παιδιά στην εφηβεία, πανελλήνιες. Εδώ μεταξύ και εμείς κλείσαμε κάποιες πόρτες δουλειάς. Βρέθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη χωρίς δουλειά. Αισθάνονται ότι έπεσαν στο κενό χωρίς προστατευτικά δίχτυα και δεν γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει το αύριο. Συμβασιούχοι των νοσοκομείων της Κρήτης έμειναν κυριολεκτικά εν μία νυχτή χωρίς εργασία, παρά τις διαβεβαιώσεις, όπως λένε, ότι ανανεώθηκαν οι συμβάσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Μας ανανέωσε τη σύμβαση μέχρι 31 του Δεκέμβρη και 28 του μήνα μας είπαν τελειώνει η συνεργασία μας. Ενώ μας είχαν ανανεώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Κόπηκαν τα πόδια. Ενώ είχαμε ανανεωθεί μέχρι 31 Δεκάτου με απόφαση της ΔΥΠΕ και ξέραμε ότι θα είμαστε στη δουλειά μέχρι 31 Δεκάτου, ξαφνικά πήγα την Πέμπτη στη δουλειά και μου είπαν ότι τέλος του μήνα σταματάμε. Και όλα αυτά τη στιγμή που φούλαραν πολλές κλινικές των νοσοκομείων του Ηρακλείου με τους εργαζόμενους να προσπαθούν με 1002 δυσκολίες να ανταποκριθούν στις βάρδιες και τα καθηκοντά τους. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, για σήμερα Τρίτη, στην αιματολογική κλινική του Παγνή νοσηλεύονται 26 ασθενείς ενώ χωρούν 23, στην παθολογική 41, στη μονάδα χημειοθεραπείας 40 και στην ψυχιατρική ενηλίκων 31. Αντίστοιχα, στην γαστρεντερολογική του Βενιζελίου 12 και στην νευρολογική κλινική 13, ενώ η δυναμικότητα είναι για 8 ασθενείς. Καταρχήν, οι εργαζόμενοι αυτοί σε όλη την Κρήτη είναι περίπου 100 που υποχρεώνονται με βάση την υπουργική απόφαση που έχει την υπογραφή Γκάγκα και Πλεύρη να φύγουν από τα νοσοκομεία εν μια νυχτή. Αφού τους εκμεταλλεύτηκε το Υπουργείο τα νοσοκομεία, τώρα τους πετάνε σαν στημένες λεμονόκουπες. Η κυβέρνηση κάνει ακατάλληλα πράγματα. Τι είναι αυτά, φύγε εσύ, έλα εσύ. Αυτά δεν στέκουν στην υγεία, δεν μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για εργαζόμενους με τρίμηνες συμβάσεις προκειμένου να καλύψουν τους συναδέλφους τους που είχαν τεθεί σε αναστολή και οι οποίοι επέστρεψαν στις θέσεις τους καθώς είτε εμβολιάστηκαν είτε νόσησαν. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι επιστροφή. Είναι επιστροφή με νόσηση, που μετά αυτοί θα ξαναφύγουν. Δεν έχουν επιστρέψει όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και κάποιοι από αυτούς έχουν επιστρέψει μόνο με πιστοποιητικό νόσης που και την επόμενη μέρα μπορεί να σταματήσουν. Διαμαρτυρία των σωματείων πραγματοποιήθηκε στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, καθώς όπως ισχυρίζονται οι εργαζόμενοι, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται, το προσωπικό προσλαμβάνεται και απολύεται κατά το δοκούν και χωρίς σχεδιασμό.